Ξεκίνησε όντως, η πλατφόρμα άνοιξε. Έχουν μπει, από ό,τι γνωρίζω, περίπου 16.000 οφειλέτες. Αν αναλογιστείτε ότι μιλάμε για 3 με 4 εκατομμύρια οφειλέτες, είναι νηπιακό το στάδιο ακόμα των ατόμων που έχουν μπει, τουλάχιστον για την εφορία. Αλλά για τον ΕΦΚΑ υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί δεν έχουν έρθει οι σχετικοί εγκύκλοι στα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ που να διευκρινίζουν κάποια πράγματα. Ένα από αυτό είναι με το θέμα που έχει προκύψει με αυτούς τους ασφαλισμένους οι οποίοι χρωστούν μετά τον επανεπολογισμό πάνω από 20.000 ευρώ. Δεν έχει έρθει εγκύκλιος με ποιο τρόπο θα γίνει η αφαίρεση του ποσού ή παρακράτηση μέσα της σύνταξής τους. Και φυσικά αυτό θέλει εγκύκλιο. Πηγαίνουν να ρυθμίσουν γιατί τους πετάει έξω το σύστημα και δεν μπορούν να τους απαντήσουν στα τοπικά υποκαταστήματα. Και ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι η αλλαγή που έγινε της τελευταίας στιγμής, όπου εντάσσονται και οι εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα, όπου και εκεί όμως, επειδή στην προηγούμενη πλατφόρμα δεν ήταν μέσα και δεν μπορούσαν να ενταχθούν, αυτή τη στιγμή περιμένουν ακόμα την εγκύκλιο και δεν μπορούν να ρυθμίσουν και αυτοί. Καταλαβαίνω ότι προκύπτουν καθημερινά προβλήματα, γι' αυτό και σε όλους τους τόνους που απευθυνόμαστε στους αρμόδιους υπουργούς, λέμε ότι πρέπει να υπάρξει παράταση. Μην ξεχνάτε ότι η πλατφόρμα άνοιξε μόλις προχθές και ουσιαστικά κλείνει σε 20 μέρες, ούτε 20 μέρες, επιβεβλημένη η ανάγκη της παράτασης για το λόγο ότι είναι μια ρύθμιση η οποία θα βοηθήσει πολύ κόσμο και κανονικά πρέπει όλοι να επιδιώκουμε να μπει ο κόσμος να ρυθμίσει.